Πόσο στ' άρεσε, Άλεξ. Και επειδή ήρθε εδώ μέσα και τελικά μου άρεσε. Και τελικά μου άρεσε και ήθελα να κάνω εγώ κάτι να προχωρήσω μαζί σου. Ανεξάρτητα με το εσύ. Έτσι. Το ότι εγώ κάθισα και είπα το ότι πλέον εμένα δεν με αφορά καμία άλλη γυναίκα εκεί πέρα και ότι παίζω απλά το ρόλο μου για να παίξω το παιχνίδι μου. Το ότι αν θα μπει κάποια άλλη γυναίκα, αυτό δεν με αφορά. Εφόσον εσύ απέρριψε την κατάσταση τη δικιά μου. Μην τα αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζω. Αλλάζω αυτό που σου λέω. Πάρα πολύ ξεκάθαρα το πώ μιλά με τη συγκεκριμένη κοπέλα και με ποιο ύφο στο τηλέφωνο. Ναι, εσύ δηλαδή, άμα έχει ένα φίλο σου και κάθισε και του λε το πρόβλημά σου. Πάνω απ' ότι δηλαδή εγώ μιλάω με γυναίκα. Δεν μιλάω με ερωτικό ύφο σε εσά. Ούτε εγώ μίλησα με ερωτικό ύφο. Και εγώ αυτά τα μηνύματα ότι μιλά με άλλε τα παίρνω από πολύ νωρί. Ήθελα να σε γνωρίσω περισσότερο. Ναι. Μα και εγώ όμως έχω δικά σου μηνύματα π.χ. Τι δικά μου μηνύματα. Δικά σου μηνύματα. Ότι η Άννα σε κοροϊδεύει, ότι έχει μπει εδώ μέσα ότι και καλά για να πάρει τα λεφτά. Για να κάνει... Άλεξ, σε παρακαλώ. Μην μου λες τώρα βλακίες. Μιλάς, δεν με ενδιαφέρει τι σου λέει. Μα όταν μου λες εσύ κάτι, εμένα κάτι τέτοιο που δεν ισχύει για το χαρακτήρα μου. Άλεξ, δεν σου λέω τι μου λέει ο κόσμος. Σου λέω τα πράγματα που βγήκαν από το δικό σου το στόμα. Από το δικό σου το στόμα. Από το δικό μου το στόμα σου ξεκαθαρίζω τι είπα. Δεν βγήκε τίποτα σε αυτό το πράγμα. Επειδή σου ξεκαθαρίζω τι είπα, σου είπα ότι είπα το εξή. Ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει καμία γυναίκα εκεί μέσα εκτός από εσένα, υποτίθεται. Εφόσον εσύ μου έριξε. Ρε φίλε, το έχεις και αυτό το πράγμα. Δεν ακούγεται πουθενά. Ακούγεται παντού. Παντού. Φίλε, λέω ότι δεν με ενδιαφέρει καμία άλλη γυναίκα. Ασόψετε, λέω δεν που πρέπει αυτό. Να παίξω όλο το παιχνίδι μου. Γιατί πρέπει να παίξω το παιχνίδι μου και είμαι σε ένα παιχνίδι που πρέπει να το βιώσω, να το ζήσω. Το ότι αν θα μπει κάποια άλλη γυναίκα και θα μου κινήσει μετά το ενδιαφέρον εμένα. Ναι. Αυτό τώρα, τέλος. Ό,τι και να προσπαθεί να μου πει περισσότερο. Συζητάμε τα λεγόμενα αυτά που ωραία, αυτό είπα, αυτό σου λέω. Στο live έχεις πει... Εσύ μπορεί να κατάλαβες κάτι άλλο. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Στο live, Άλεξ, μου έχεις πει... Μπορεί να μην ακούστηκε κάτι άλλο. Μπορεί κάποια λέξη να μην ακούστηκε. Μπορεί οτιδήποτε. Παίζεις το ρόλο σου. Μα ρε φίλε, και εσύ παίζεις το ρόλο σου. Δεν παίζω κανένα ρόλο εδώ μέσα. Δεν πήγες για να παίξεις το παιχνίδι. Δεν πήγες για να το ζήσεις. Δεν παίζω κανένα ρόλο. Δεν πήγα να παίξω με κανένα, με τα συναισθήματα κανενός. Ούτε εγώ πήγα να παίξω με τα συναισθήματα. Εσύ πήγες να παίξεις με τα συναισθήματα με την καρδιά μου. Ναι, μου φέρνεις χθες τα λουλούδια, μου φέρνεις τα λουλούδια και μετά μου λες ότι. Και λες ότι δεν είσαι ερωτευμένος με καμία. Ότι δεν ταιριάζεις με καμία. Γιατί δεν είπες ταιριάζω με την Άννα, αλλά υπάρχει μα αυτό το μα δεν ταιριάζω θέμα. Με καμία. Υποτίθεται ότι εγώ ταιριάζω με σένα. Εγώ εσένα θέλω. Με σένα έκανα κίνηση. Δεν έκανα με καμία άλλη. Αλλιώς θα έλεγα δεν ταιριάζω με καμία παρά με δύο. Εγώ. Τώρα αυτό που λες, ωραίο το λες. Μα τι ωραίο στο το λέω. Live. Ποιο live. Έκανα εγώ κανένα live και δεν το ξέρω. Έκανε ο Παύλος και ακούγεσαι εσύ πίσω. Ναι, και ακούγουμε από πίσω που έχω κάνει μια συζήτηση με μια κοπέλα, με μια φίλη μου. Που αυτή τη φίλη μου εμένα μου έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ και τη θεωρώ αδερφή μου. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Εντάξει, εγώ με τους φίλους μου, τους κολλητούς μου, δεν τους μιλάω με αυτό. Εσύ δεν τους